Με συγχωρείς, μήπως ενοχλώ. Ναι. Εσύ έσπρες τα μπουκάλια στο μπάνιο. Εγώ. Τι σου φταίξανε. Μου ανέθεσαν να κάνω την ανάκριση για ένα αεροπλάνο που έπεσε. Και λοιπόν. Σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Ναι, ξέρω. Πρέπει να εξακριβώσω αν υπάρχουν ένοχοι για αυτούς τους θανάτους. Δεν πρέπει να πάρω την απόφαση μεθυσμένος. Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξεις χωρίς να πιείς. Περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπράβο. Αρχίζει να μου θυμίζει τον παλιό μεγάλο ήρωα που είχα αγαπήσει. Καλημέρα σας. Λέγομαι Άγγελος Μουρούζης. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι, ξέρω κύριε μου. Πολιάνσκι. Χαίρο πολύ. Πώς είστε. Ο τεχνικός διευθυντής μας κύριος Βλυσίδης. Χαίρο πολύ. Ο διευθυντής εκμεταλλεύσεως της εταιρείας μας κύριος Λεύκιος. Καθίστε κύριε Μουρούζη. Ευχαριστώ, δεν θα καθίσω. Είμαι βιαστικός. Τόσο πολύ ώστε να μην προλαβαίνουμε να σας προσφέρουμε έναν καφέ. Να, μια άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή ήρθα να πάρω κάτι χαρτιά. Τι χαρτιά. Τα μητρώα του σκάφους που έπεσε. Μα δεν βλέπω σε τι μπορεί να σας χρησιμεύσω. Το σκάφος έπαθε μια τυχαία βλάβη και έπεσε. Η περίπτωση είναι απλουστάτη. Απλουστάτη με 28 νεκρούς. Λέτε να θέλαμε να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι, κύριε Μουρούζη. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία δεν έχει το τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε. Αλλά τι έπρεπε να κάνουμε και τι κάνουμε. Μπορώ να έχω αυτά τα μητρώα. Ευχαρίστω. Να σας τα δώσει αμέσως ο κύριος Βλυσίδης. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε, κύριε Μουρούζη. Πώς είναι το μικρό σου όνομα, Καπαγέ? Σώστης. Λίγο ασυνήθιστο. Μια χαρά είναι. Παντρεμένος? Πολύ. Παιδιά? Δύο. Τι θα γίνουν αν πας φυλακή? Τι είπατε? Αν πας φυλακή, λέω, τι θα γίνουν τα παιδιά σου. Και γιατί να πάω? Γιατί υπέγραψε ψέματα ότι έκανες έλεγχο στο αεροπλάνο που έπεσε. Ψέματα, ποιος σας το είπε? Εγώ υπέγραψα έλεγχο και έκανα έλεγχο. Τι έλεγχο έκανες? Υδραυλικό σύστημα. Άλλο. Και σύστημα διευθύνσεως. Κοίταξε, μοχλό ισχύος. Λειτουργούσε καλά. Μοχλό μείγματος. Και αυτός. Μοχλό βηματισμού κινητήρος. Ναι. Σύστημα προσγειώσεως. Καλώς. Και τα σκέλη και η τροχή. Τα γκύλη δουλεύανε. Μάλιστα. Τα φλάψ. Εντάξει. Το δεξιό όμως έχει φάει το χείλος εκφυγής πτέρυγος. Θα έγινε κατά την πτώση. Κοίταξε στα πιδάλια εκκλήσεως. Μάλιστα. Λειτουργούσαν εντάξει. Ναι. Το πιδάλιο ύψους βάθους. Και αυτό. Είδες τα σειρματόσκηνα. Ναι. Σε τι κατάσταση ήταν όταν το σκάφος μπήκε για έλεγχο? Όπως πάντα. Δηλαδή. Τριμμένα και ψευτισμένα. Θέλω να αντικατα... Τα χρόνια ήξερα πως ήσουν δικός μου. Από τότε που άρχισε αυτή η ιστορία με το αεροπλάνο νιώθω πως σε χάνω. Ίσως επειδή αρχίζω να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Θες να χωρίσουμε? Πάντα ήθελα. Και γιατί δεν έφευγες? Γιατί δεν είχα τη δύναμη. Προσπάθησες ποτέ? Αρκετές φορές. Αλλά αυτό που ένιωθα για σένα δεν ήταν αγάπη. Ήταν αρρώστια. Ένα βρώμικο πάθος σαν για αυτό που νιώθει κανείς για τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Και εσύ τι έκανες? Τι κάνεις 3 χρόνια τώρα, όταν ξενυχτάς με παρέες και έρχεσαι τα ξημερώματα? Όταν σ' ακούω να σέρνες στο κρεβάτι σου μεθυσμένη. Ποιος άρχισε να πίνει πρώτος? Εγώ. Γιατί? Ξέρεις πολύ καλά το γιατί, ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσω. Γιατί εγώ αγάπησα και παντρεύτηκα έναν άντρα. Κάθε φορά που βλέπα το αεροπλάνο σου να βγαίνει με ορμή από τα σύννεφα και να χάνεται στον ουρανό, η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Λοιπόν? Μου πρότεινε κάτι φοβερό. Τι πράγμα? Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό. Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση? Μου ζήτησε να νερέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα. Και εσείς? Αρνήθηκα φυσικά. Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο. Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση. Τι σας κάνει εντύπωση? Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι? Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει. Τελικά τι έγινε? Μου είπε να το σκεφτώ καλά και θα ξανάρθει. Πότε? Αύριο το βράδυ. Πού? Στο σπίτι μου. Πω να σας πω κάτι. Νομίζω πως αύριο πρέπει να το δεχτείτε με καλό τρόπο. Μπράβο! Πολύ ηρωικό! Ο ατρόμητος υπερασπιστής της κοινωνίας που θυσιάζεται για να σώσει τον κόσμο μου. Με κοροϊδεύεις? Καθόλου, σε θαυμάζω. Ήθελες να δεχτώ? Δεν να δεχτείς. Ξεχνάς τους ανθρώπους που πέθαναν. Αυτοί πέθαναν. Τώρα πια κανείς ηρωισμός δεν τους σώζει. Μπορεί να σώσει όμως τους άλλους. Ποιους άλλους? Όλους αυτούς που πρόκειται να πετάξουν αύριο με τα υπόλοιπα σαράβαλα. Και τι σε νοιάζει εσένα? Μα τι νομίζεις πως είμαι?
Ένας ασυνείδητος. Ικανός να στηρίξει τη ζωή του σε ένα ομαδικό έγκλημα. Μην γίνεσαι ηλίθιος. Εσύ δεν σκότωσες, ούτε πρόκειται να σκοτώσεις. Μα φάνεσαι να σκότωσα. Σαν να πληρώθηκα για να σκοτώσω. Με μια διαφορά μόνο. Ένας κοινός φωνιάς πληρώνεται για να σκοτώσει μια φορά ένα συγκεκριμένο άνθρωπο σε μια ορισμένη ώρα που την ξέρει από πριν. Και σε ρωτώ. Εγώ! Ποιον πρόκειται να σκοτώσω. Ποιους, πόσους, πότε, ως πότε. Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα. Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός. Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και αγνοί. Έτοιμοι να στο κραυγάσουν σαν μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι. Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις. Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας. Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας. Για δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω. Τι πες. Σας ρωτώ, για δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας. Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά. Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες. Όχι, σαν να φωνάζεις ηλίθια αλκοολικέ. Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι. Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει εμετό. Εμετό! Εσείς. Εγώ εκείνο που θέλω από σένα είναι να μην γράψεις το πόρισμά σου όλα αυτά που λες. Είναι η αλήθεια. Πιθανόν. Αλλά εγώ είμαι αρχηγός της πολιτικής αεροπορίας. Και η αλήθεια σου κλονίζει την εμπιστοσύνη του κοινού στο αεροπλάνο. Λες ψέματα. Είναι γνωστό πως σε κάθε ένα αεροπορικό ατύχημα αναλογούν 100 με αυτοκίνητο. Ο κόσμος πιστεύει στο αεροπλάνο. Αρκεί να ξέρει πως αυτοί που κάνουν τον έλεγχο ελέγχουν πραγματικά. Και δεν πουλούνται για μερικά χιλιάρικα. Βούλωστο. Ακούς. Σεργέ. Σεργέ. Κάτω τα χέρια σου, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι σε πληρώσανε. Ποιοι. Αυτή της αεροπορικής εταιρείας. Δεν ξέρεις τι λες. Μου έδειξε τις υπογραφές σου. Ποιος. Ο Πολιάνσκι. Μου ζήτησε να σοπάσω γιατί αλλιώς θα πας φυλακή μαζί τους. Θα σου πάρω το σπίτι και θα βγει η μάνα μας στον δρόμο. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Λέγε, είναι αλήθεια. Δυστυχώς ναι. Ώστε γι' αυτό με βάλες στην επιτροπή. Γι' αυτό με βάλες. Λέγε, 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 λέγε. Γιατί δεν έβαζες έναν άλλον. Γιατί να με φέρεις σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, τι αποφάσισες. Πάνω απ' όλα ο εαυτός μας. Τηλεφώνησε τώρα αμέσως. Πού. Σε αυτούς που ξέρεις και εσύ και ο πατέρας σου. Πες τους πως ο πρόεδρος γκρεμίστηκε από την έδρα του. Τα χρέη μας και 3 εκατομμύρια από πάνω για ένα πλαστό πόρισμα. Πάρτε κόσμε! Πότε θέλεις να γίνει. Απόψε πριν φέξει. Αυτές οι δουλειές γίνονται πάντα τη νύχτα. Πού. Σε κάποια ερημιά. Στα συντρίμια του αεροπλάνου, γιατί όχι. Από χθες άποψε να ξενυχτάει και ο χωροφύλακας. Τηλεφώνησε, τι με κοιτάς έτσι. Εσύ δεν είπες και τι μας νοιάζει εμάς. Πού πας. Κάπου να μπορεί να ανασάνει κανείς.